Εξαιρετικές ταινίες σε πρώτη προβολή περιλαμβάνονται φέτος στο πολυπίκυλο πρόγραμμα του 14ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Λάρισα. Για τη σπουδαιότητα του φεστιβάλ μίλησε σήμερα στην ένδειξη τύπου και ο Περιφέρειας Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, μεταξύ των άλλων τόνισε μια ακόμη πολιτισμική δράση στη Θεσσαλία στη Λάρισα. 103 ταινίες από όλο τον κόσμο διαγωνίζονται σε ένα φεστιβάλ που έχει πλέον τοποθετηθεί στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας και όχι μόνο. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Μία ακόμη χρήσιμη, πολιτιστική, πολιτισμική, νεανική δράση στη Θεσσαλία, στη Λάρισα. 103 ταινίες από όλο τον κόσμο διαγωνίζονται σε ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει τοποθετηθεί στο πολιτιστικό χάρτη της χώρας και όχι μόνο. Εμείς πιστεύουμε στον πολιτισμό γιατί είναι ένα βαθιά αναπτυξιακό εργαλείο. Πιστεύουμε στον πολιτισμό γιατί είναι η πιο σταθερή και υγιής αντίσταση ποιότητας στην καθημερινότητα και στα προβλήματά της. Φέρνει κοντά διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες, ενώνει αρμονικά τις φωνές των λαών, αφυπνίζει, μοιράζεται και δημιουργεί μια προστιθέμενη αξία. Πολιτισμός είναι η κοινή γλώσσα όλων των ανθρώπων. Ο Αντίδημαρχος Πολιτισμού και Επιστημόνου Δήμου Λαρισαίων, Παρών Σάπκα, σημείωσε ότι αν υφίσταται για 14 χρόνια ένας θεσμός, σημαίνει ότι γίνεται σοβαρή δουλειά. 14 χρόνια ένας θεσμός για να κρατήσει σημαίνει ότι γίνεται σοβαρή δουλειά. Αλλά όχι μόνο αυτό, σημαίνει ότι είναι ζωντανός οργανισμός, ο οποίος εξελίσσεται, ο οποίος συνέχεια κάνει καινοτομίες. Πόσο μάλλον τώρα, μετά από 2 χρόνια που κακά τα ψέματα δεν μπορέσαμε να βρεθούμε μεταξύ μας, γινόταν βέβαια, δεν σταμάτησε να λειτουργεί αυτή η σχέση του Art Fools με τον κόσμο σε σχέση με τον κινηματογράφο, όμως τώρα γίνεται ας πούμε ένα νέο restart και εγώ χαίρομαι πολύ που είναι και θεματικό. Είναι πολύ σημαντικό που φέτος είναι θεματικό και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ, όχι μόνο γι' αυτό, για όλη την προσπάθεια τους ανθρώπους του Art Fools και όλους γύρω από αυτούς. Η διευθύντρια του Γαλλικού Συντού Λάρισας, κυρία Χρύσα Βουλγαράκη, επεσήμανε ότι αυτό το φεστιβάλ είχε ξεκινήσει παρά ίσκα και σε αυτή την πόλη οι παρέες της γράφουν ιστορία. Το πρώτο λιθαράκι αυτής της παρέας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας που στήσαμε αυτή την ιδέα τότε κάποτε ως ταινίες μικρού μήκους και μετά καταφέραμε να γίνει Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου με Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμο Λαρισαίων, με άλλες συνεργασίες τοπικές. Γενικά, το είπα και πριν από λίγο, αυτή η πόλη, οι παρέες της γράφουν ιστορία και αυτές οι ιστορίες που γράφουμε εμείς εδώ είναι και η έννοια της σύμπραξης και της δημιουργίας. Εμείς από την πλευρά μας, ως Υπηρεσία Πολιτιστικής Δράσης και Συνεργασίας, ως Γαλλία, εννοείται ότι στηρίζουμε τον κινηματογράφο, εννοείται ότι συμβάλλουμε στη σύμπραξη και στην ανταλλαγή των τεχνών των δύο πολιτισμών. Εμείς μέσα από την κλιματική αλλαγή βλέπουμε και κάτι πιο ειδικό αλλά πιο σημαντικό. Βλέπουμε την αντίθεση ανάμεσα στην fast fashion και στην βιώσιμη μόδα. Δηλαδή την οικοτεχνία η οποία μπορεί να αντιπαρατεθεί στη βιομηχανοποίηση της μόδας, δεύτερη πηγή χορύπανση στο περιβάλλον. Έχουμε πολύ καλές ταινίες πάνω σε αυτό το κομμάτι και πολύ καλούς καλεσμένους, γι' αυτό και είναι εδώ πέρα και η κυρία Καλοκαιρινού, με αυτή την έννοια και την ιδιότητα. Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας στηρίζει το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, το πιο σημαντικό κινηματογραφικό γεγονός για τη Λάρισα και ένα από τα σπουδαιότερα πλέον πανελληνίως. Η συμβολή του Μουσείου στο Φεστιβάλ αγγίζει το ειδικό για φέτος θέμα προστασία του περιβάλλοντος από την κλιματική αλλαγή και πιο συγκεκριμένα τις ερμηνευτικές προεκτάσεις που δημιουργεί η ταινία «Οι Φάντρες» του Δημήτρη Κουτσαμπασιάκου. Η βιώσιμη μόδα θα είναι και το αντικείμενο συζήτησης την Παρασκευή 13 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, ως αντίποδα στη βιομηχανία του fast fashion και στις συνέπειες που αυτή έχει στο πρόβλημα της περιβαλλοντικής καταστροφής και της κλιματικής αλλαγής. Να σημειωθεί ότι το φεστιβάλ ξεκίνησε χθες Δευτέρα.